να πάμε στη στολισμένη Σιτία, ένα εορταστικό κλίμα με φόντο προβλήματα, ανησυχίες και προβληματισμούς. Προβλήματα, προβληματισμούς και ανησυχίες. Να πάμε στην περιοχή και να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Φουντουλάκη, ο οποίος έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου Συλλόγου Εστίασης και Ψυχαγωγίας Καταστημάτων στο Δήμο Σιτίας. Κύριε Φουντουλάκη, την καλησπέρα μας και να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά. Την καλησπέρα μας από την Πανέμορφη Χριστουγεννιάτικη Σιτία. Πραγματικά ο στολισμός είναι υπέροχος. Το κλίμα, παρά τα όποια προβλήματα, είναι θετικό. Αναφορικά, να ξεκινήσουμε με αυτό, αναφορικά με την κίνηση θέλω λίγο να εστιάσουμε στις επιχειρήσεις σας. Είναι λίγο υποτονική η κίνηση αυτές τις μέρες, λόγω του ότι οι περισσότεροι ασχολούνται με τις ελιές και είναι φυσιολογικό αυτό να γίνεται. Και αναμένουμε τώρα τις ημέρες των Χριστουγέννων την ανάλογη κίνηση. Ξέρετε, οι περισσότεροι ασχολούνται με τις ελιές και δεν παραμένουν. Βλέπουμε και ένα εορταστικό κλίμα, μια φωτισμένη περιοχή. Για... Βέβαια, σας τη δείξω κι εγώ. Ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι πάντως η Σιτία ξεχωρίζει, αλήθεια είναι. Ναι, το έχουμε. Αυτό είναι... το έχουμε μέσα μας. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Μας αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία που λέμε, στον κήπο των Αληθινών Ευχών. Ναι. Και γίνονται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις στην πόλη. Γίνεται σήμερα παιχνίδια του κόσμου. Έχουμε εδώ πέρα τη Βέρα, άμα θέλετε, να μας πει. Αύριο γίνεται μια καταπληκτική εκδήλωση. Το Καλικατζαράν. Βέρα, θες να μας πεις γρήγορα? Ναι, το Καλικατζαράν, λοιπόν. Όταν όλοι κάνουν Σανταράν, εμείς κάνουμε Καλικατζαράν. Αύριο τρέχουμε στην πόλη μας, τα καλικατζάρια μας. Μαζεύουν 1 ευρώ στο καλικατζαρο κουτί μας, το οποίο θα βοηθήσει τους πληγέντες από την πρόσφατη θεομηνία. Θα πάει στο ταμείο το συγκεκριμένο λογαριασμό που έχει φτιαχτεί και θα περάσουμε πολύ ωραία. Έχουμε συναυλίες, έχουμε πολλές εκπλήξεις, έχουμε τα πάντα όλα. Σας περιμένουμε εδώ πέρα λοιπόν στην πόλη της Σιτίας, ένα χριστουγεννιάτικο πραγματικά παραμυθένιο χωριό με πάρα πολλές δράσεις. Να έρθετε να μας επισκεφτείτε από όπου και να. Πραγματικά υπέροχο το σκηνικό, χαιρετισμούς και στη Βέρα εκεί την αγαπημένη μας. Τα είπε υπέροχα. Εντάξει, θα δώσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να εστιάσουμε λίγο. Ξέρετε, εορταστικό το κλίμα, θετική διάθεση, αλλά κάποιοι άνθρωποι πραγματικά έχουν βιώσει και βιώνουν την καταστροφή και αναφέρομαι στις πλημμύρες που μας απασχόλησαν πριν από περίπου ένα δίμηνο. Υπάρχουν εξελίξεις στο κομμάτι της αποκατάστασης των ζημιών, των αποζημιώσεων. Ξέρετε, μιλάμε για Σιτία. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου ο τουρισμός εκεί, υπό ιδανικές συνθήκες, ξεκινά περί τις αρχές του Απρίλη. Θα είμαστε έτοιμοι? Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Ήδη οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν επανέλθει. Ακόμα και το 99% δηλαδή, των επιχειρήσεων εστίασης έχει επανέλθει. Χριστουγεννιάτικα έχουμε στολίσει ήδη τα μαγαζιά μας. Περιμένουμε τις επισκέπτες των Χριστουγέννων. Και έχουμε πάρα πολύ ωραία προγράμματα και χριστουγεννιάτικα και μουσικές ζωντανές σε ανανεωμένα μενού για να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες από όπου θέλουν να έρθουν εδώ στην υπέροχη πόλη μας. Παλιά, επειδή είπα ότι η Σιτία είναι ένας τουριστικός προορισμός, κυρίως καλοκαιρινός, ωστόσο διαχρονικά τις γιορτές και όσο εισερχόμαστε και σε περιόδους άνοιξης, καλοκαιρίας, τα Σαββατοκύριακα πραγματικά κριτική από το Ηράκλειο. Για να μην πω από τα Χανιά, πηγαίνουν Ανατολική Κρήτη, πηγαίνουν στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία. Αυτό το διάστημα, αυτόν τον μήνα, πώς κυλούν τα Σαββατοκύριακα, έρχεται κόσμο στην περιοχή? Ήδη έχουμε πολύ καλές κρατήσεις για Χριστουγεννιά για να, από ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα να χρησιμοποιηθούν στην πόλη. Ναι. Και αναμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο τη Σαββατοκύριακα και την ημέρα της παραμονής Πρωτοφωνιάς και Χριστουγέννου και εννοείται όλες αυτές. Κύριε Φουντουλάκη, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή στο δεύτερο μέρος θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και με την Αγία Πελαγία εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, στο κομμάτι των αποζημιώσεων των χρημάτων που ήταν να πάρετε λόγω των καταστροφών, έχετε λάβει χρήματα? Εμείς πήραμε σαν καταστήματα εστίασης, είχαν πληγεί, ναι. από την αρρωγή, έχουμε, ναι. πάρει ένα πρώτο μερίδιο χρημάτων. Το οποίο είναι ανάλογα, ήταν 1, 3 ή 6 χιλιάρικα. Βέβαια είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, σε κάτι επιχειρήσει οι οποίες πάθανε πολύ μεγάλη ζημιά. Έχει αρχίσει η καταγραφή. Βέβαια ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ αργός.
προκειμένου να συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία, να αποταμιευτούν οποιαδήποτε χρήματα. Ως προς το θέμα των αυτοκινήτων που πάθανε μεγάλη ζημιά, δεν προχώρησε τίποτα. Δηλαδή έχει γίνει μια καταγραφή και μέχρι εκεί και σταμάτησε η όλη ιστορία. Αυτά. Βασικά πάρα πολύ αργά βήματα στα πάντα. Μάλιστα. Θα πάρει Μάλιστα. πολύ καιρό αυτή η ιστορία για να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα μπορεί ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του. Μάλιστα. Πάντως το γεγονός είναι ότι με ιδία χρήματα όσοι είχαν να με δανειστήκανε, όσοι δεν είχαν ας πούμε δανειστήκανε, προσπαθήσανε, βρήκανε δεν ξέρω και εγώ πώς και τι χρεωθήκανε. Τα μαγαζιά μας ξανανεβήκανε και φτιαχτήκαν ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν. Και αναμένουν τώρα Μάλιστα. την εορταστική κίνηση. Τους χαιρετισμούς μας, κύριε Φουντουλάκη, τους χαιρετισμούς μας. Και να πούμε και ο σύλλογός μας φέτος πρωτοτυπεί και θα δώσει πολλά δώρα στα παιδιά των κοινωνικών παντοπολίων, σε όλα τα παιδιά, δώρα τσάντες αγάπης από όλους εμάς, από τα καταστήματα εστίασης, γιατί συμπάσχουμε μαζί τους και εμείς. Να είστε καλά, εξαιρετική πρωτοβουλία, σας ευχαριστούμε πολύ.